Πατριάρχης Μωυσής, στο πρώτο από τα 5 βιβλία που συνέγραψε, της Πεντατεύχου στην Γένεση, Διαγίου Πνεύματος και Χάριτος του Παναγίου Θεού, περιγράφει την πτώση του ανθρώπου. Παρουσιάζει λοιπόν εκείνη την τρομακτική σκηνή μέσα στην Εδέμ, όταν ο διάβολος με τη μορφή του Όφεως πλησιάζει τους πρωτοπλάστους και διαβάλλει τον Θεό, ισχυριζόμενος ότι ο Θεός ψεύδεται και φοβείται το δημιούργημά του. Και τους λέγει ότι εάν φάγετε από τον καρπόν του δέντρου της ζωής, έσεστε ως θεοί. Θα γίνετε θεοί. Θα έχετε την απόλυτη ελευθερία της ύπαρξης και της δυνάμεως και της ισχύως. Και απεδέχθησαν οι πρωτόπλαστοι αυτό το μεγάλο τραγικό ψεύδος και έφαγαν και απέθαναν. Γιατί απέθαναν? Γιατί εμπιστεύθηκαν την κτιστή πραγματικότητα, την κτιστή ύλη σαν πηγή της ακτίστου ζωής. Αυτό λοιπόν το έγκλημα των πρωτοπλάστων μέσα στην Εδέμ το κληρονομήσαμε όλοι μας ως ροπή προς την αμαρτία. Είναι το περιώνυμο προπατορικό αμάρτημα. Η εμπιστοσύνη στην κτήση και όχι στον κτήσαντα. Η λατρεία της κτήσεως και όχι του δημιουργού της ζωής. Ευρισκόμεθα μέσα σε ένα αιώνιο θαύμα που είναι η δημιουργία των πολυεκατομμυριών γαλαξιών και συστροφόντων, του σύμπαντος που κατά τους υπολογισμούς της αστρονομίας έχει 16 ως 20 δισεκατομμύρια έτη φωτός διάμετρο, και εμείς όλην αυτή την υπερμαθηματική ακρίβεια, αρμονία και τελωνομία την αποδίδουμε στο τίποτα, στο μηδέν. Υπάρχουν συνάνθρωποι που το ισχυρίζονται και το πιστεύουν αυτό. Είναι σαν κάποιος να έχει στα χέρια του ένα υπέροχο μηχανισμό, ένα ορολόγιο, και να ισχυρίζεται ότι αυτό έγινε μόνο του, από το πουθενά. Εμείς μπροστά λοιπόν σε αυτό το υπερκόσμιο, μεγαλειώδες δημιούργημα της απερινοήτου σοφίας και δυνάμεως του Κυρίου μας, επαναλαμβάνουμε το λάθος, το τραγικό των πρωτοπλάστων. Εμπιστευόμεθα την κτήση και όχι εκείνον που δημιούργησε την κτήση. Και βλέπετε ότι το αποτέλεσμα αυτούς της εγκληματικής ενεργείας είναι να εισχωρήσει μέσα στη ζωή μας η ασθένεια και ο θάνατος. Γι' αυτό ασθενούμε και πεθαίνουμε, αδελφοί. Διότι πιστεύουμε ότι εμπιστευόμεθα την ύλη για να ζήσουμε, την ανθρώπινη λογική, την ανθρώπινη τέχνη, την ανθρώπινη επιστήμη, το ανθρώπινο πείραμα και την ανθρώπινη παρατήρηση.
για να ερμηνεύσουμε τη ζωή και το θάνατο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Κύριος από άπειρη αγάπη, από εκείνη τη σκηνή εμέσα στον κήπο της Εδέμ, με το πρωτοευαγγέλιο διακήρυξε ότι δεν θα μας αφήσει να πλανόμεθα και να πεθαίνουμε. Και έκλεινε ουρανούς και κατέβη και έγινε άνθρωπος, ο Πανάγιος και Πανακύρατος δημιουργός της ζωής. Σμίκρινε τον εαυτό του, κένωσε τον εαυτό του και μπήκε μέσα στις σκληρές, συντεταγμένες της φθοράς, το χώρο και το χρόνο, ο άχρονος, ο αναφής, ο απερινόητος, ο Πανάγιος και Πανακύρατος δημιουργός των απάντων. Για να θεραπεύσει τις επιλογές μας, και προσέξτε, όχι με τη βία, την εξουσία και τον καταναγκασμό, αλλά θανάτο θάνατον όλεσε, δια του ιδίου του θανάτου, παρεδόθη εις ημάς, για να μας βοηθήσει από άπειρη αγάπη να κατανοήσουμε το έγκλημά μας, το λάθος μας. Γιατί ξέρετε, επειδή είμεθα ελεύθεροι, όπως εκείνος μας δημιούργησε, με το μεγάλο Θεός δω το δώρο της προσωπικής μας ανεξαρτησίας και αυτεξουσιότητος, είμεθα και υπεύθυνοι και απολαμβάνομαι κατά τας επιλογάς μας. Δεν μας τιμωρεί ο Θεός, όπως ανοήτως ισχυρίζονται κάποιοι. Μας τιμωρούν οι πράξεις μας, οι επιλογές μας, γιατί είμαστε ελεύθεροι και υπεύθυνοι και συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο του πλάνου και ψεύστου και αρχαίου πτερνιστού μισανθρώπου και μισοκάλου διαβόλου. Εμπιστευόμεθα την κτήση και όχι τον κτήσαντα. Και να τα αποτελέσματα. Ιδού, ένας αδιόρατος, μικροσκοπικός, πρωτόγονος, μικροοργανισμός, που δεν μπορούν να τον δουν οι οφθαλμοί μας, αλλά μόνο τα υπερσύγχρονα μικροσκόπια μας. Ένα πλάσμα που δεν έχει συνείδηση του εαυτού του, που δεν θέλει να κάνει κακό, δεν το ξέρει ότι κάνει κακό. Απλώς θέλει να πολλαπλασιαστεί, να ζήσει, να επιβιώσει. Και βρίσκει εμάς ως ξενιστές και μας σκοτώνει. Η αρρώστια λοιπόν μπαίνει στη ζωή μας, γιατί εμείς πιστεύσαμε ότι είμαστε παντοδύναμοι, ισχυροί. Η κακότητά μας δεν έχει όρια, αδελφοί και αδελφές. Σήμερα που μιλάμε, η αμαρτία, αυτή που παλιά την αποκαλούσαμε αμαρτία και την ξέρουμε όλοι, γιατί όλοι μας έχουμε επίγνωση του καλού και του κακού. Δεν υπάρχει κανείς που να μην ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Οι πάντες το ξέρουν. Είναι μέσα στον άνθρωπο, στο οργανόγραμμα του ανθρώπου, στην αντίληψή του. Λοιπόν, αυτό που αιώνες η ανθρωπότητα θεωρούσε κακό, έγκλημα, αμαρτία, σήμερα θεσμοθετήθηκε ως ένομο αγαθό. Δεν αμαρτάνομαι πια όπως παλιότερα με συστολή, με ντροπή, με φόβο, κρυφά. Αμαρτάνομαι ενώπιον όλων και μεγαλαυχούμε, υπερερώμεθα, υπερηφανευόμεθα, κάνουμε και παρελάσεις. Γίνεται και νόμος του κράτους και όποιος ψέξει το κακό και την αμαρτία θεωρείται άνθρωπος κακός, φονταμενταλιστής, ακραίος, που δεν έχει ανοιχτότητα, που δεν έχει σπλάγνα εκτιρμών, που δεν έχει αγάπη, που είναι ρατσιστής, που θέλει να επιβάλλει το δικό του μοτίβο στη ζωή. Και βέβαια αυτή η αμαρτία γενικότερα δεν έχει σχέση με την ανθρώπινη οντολογία και με την ανθρώπινη φύση. Είναι κάτι επίκτητο, ξένο και ολέθριο. Και όμως σε αυτή την εποχή βρισκόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και απολαμβάνομαι κατά τα έργα μας. Αμετανόητοι,
αμεταμέλητη, σκληρή, βάναυση, κακή. Και ειδού να έρχεται ένας μικροοργανισμός να γκρεμίζει όλο το δήθεν καινούριο πύργο της Βαβέλ, της ανηθικότητος, του ψεύδους και της δήθεν παντοδυναμίας. Κράτη πανίσχυρα, με σύνορα, με τεχνολογική κάλυψη, με επιστημοσύνη, με μυστικές αστυνομίες, με στρατούς, με όπλα, με υπερόπλα, με ό,τι θέλετε, μπροστά σε αυτό τον μικροοργανισμό διαλύονται, εκμηδενίζονται. Είναι αρκετός αυτός για να καταδείξει τη μικρότητά μας, την ελαχιστότητά μας. Και σε όσους έχουν νουν Θεού, την αμαρτία μας. Διότι δια της αμαρτίας μας, αδελφοί, και την αμετανοησία του κόσμου μας, δίδονται αυτές οι τραγικές υπομνήσεις με την ανοχή του Παναγίου Θεού. Ο Κύριος δεν δημιούργησε την αρρώστια, ούτε το θάνατο. Είναι δικές μας δημιουργίες, δικές μας επιλογές. Και απολαμβάνομαι κατά τα έργα μας. Και προσπαθούμε να βρούμε λύση πάλι με τα έργα μας. Και δεν στρεφόμεθα στην πηγή της ζωής, στην χαριτόβρητον ανοιχτή αγκάλι του Κυρίου των νυκτηρμών και των σπλάχνων, του Κυρίου της αγάπης και της στοργής, ο οποίος χαριτώνει ανά τους αιώνας τα θεόμορφα πρόσωπα που εκζητούν την χάρη και το έλεος του, τους Αγίους του. Γιατί η Εκκλησία μας, το σώμα του Κυρίου, αδελφοί και αδελφές, δεν είναι μία θεωρητική, ας το πούμε έτσι, φιλοσοφική δεξαμενή σκέψης, ούτε είναι μία θρησκευτική, αν θέλετε, αντίληψης ή μία πίστης μεταφυσική σερμηνίας του κόσμου, αλλά είναι τεχνουργός Αγίων. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μια μήτρα πνευματική που γεννάει Αγίους. Αγίους, δηλαδή μετόχους των ακτήστων ενεργειών του Παναγίου Θεού. Κοινωνούς της Θείας Χάριτος, όπως οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, οι αυτάδελφοι, τους οποίους όμως που οδηγέτησε, νουθέτησε, εδίδαξε, αγίασε η μητέρα τους, η Αγία Θεοδότη. Είναι δικά της κάλπημα κλονάρια, άνθη εύωσμα του δικού της δένδρου. Αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα πόσες μητέρες, πόσοι πατέρες οδηγούν τα παιδιά τους στον Κύριο? Πόσοι μαζί με την θύραθεν παιδεία, που είναι αξία πολύ τιμής, ασφαλώς, με τις ξένες γλώσσες, με τις μουσικές σπουδές, με την άθληση, πόσοι ενσταλάζουν στις ψυχές των παιδιών τους τον Χριστό και τη ζωή του Χριστού, πόσοι? Εκεί είναι το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα. Γι' αυτό σε αυτή την εποχή καλούμεθα, αδελφοί μου, με ένα λόγο όλοι μας, από εμένα τον ταπεινό και ανάξιο που ομιλώ, μέχρι τον αδελφό που με ακούει και με αυτή τη στιγμή μου κάνει την τιμή να δέχεται τους ταπεινούς μου λόγους, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε το άπειρον έλεος του Κυρίου μας, όπως οι πατέρες μας, οι οποίοι και αυτοί αμάρτεναν. Δεν ήταν κανείς αναμάρτητος, αλλά μετανοούσαν. Δεν είχαν θεσμοθετήσει την αμαρτία ως καλό, ως αγαθό. Ούτε δικαιολογούσαν τους εαυτούς του, αλλά γονάτιζαν μπροστά στον Κύριο και ζητούσαν το άπειρον έλεος. Εμείς μάλιστα εδώ στον Πειραιά έχουμε εμπειρίες τέτοιων αληθιών. Όταν στα 1895 είχε επιδράμει τότε μια άλλη θανατηφόρος ασθένεια, η ευλογιά, και πέθαιναν οι άνθρωποι εκατοντάδες, όχι όπως τώρα. Δεν υπήρχε βέβαια και η προηγμένη τότε η ιατρική τέχνη όπως είναι σήμερα. Τους πήγαιναν σε ένα λιμοκαθαρτήριο για να πεθάνουν. Τότε όλοι εστράφησαν στην Παναγία,
στη θαυματουργό εικόνα της που είχε βρεθεί στα ράχια της Πυραϊκής, το Ρόδον το Αμάραντον, και λιτάνευσαν την ιερά εικόνα και κατέπαυσε η επιδημία της νόσου. Και άλλες άπειρες φορές που οι άνθρωποι προσέφευγαν στον Κύριο εν μετανία. Σήμερα ξέρετε γιατί δεν προσφεύγομαι; Γιατί είμαι αμετανόητοι, αμεταμέλητοι. Δεν μετανοούμε. Δεν μετακινούμεθα από την αμαρτία μας και το έγκλημά μας. Εκεί είναι το πρόβλημα, αδελφοί και αδελφές. Και προσπαθούμε τώρα με παυσίπονα να αντιμετωπίσουμε το θάνατο. Αλλά ο θάνατος δεν αντιμετωπίζεται με ασπιρίνες, ούτε με οποιαδήποτε προσπάθεια ανθρωπίνη. Μόνον ο Κύριος είναι εκείνος που τον νίκησε δια του ιδίου του θανάτου και της απείρου αγάπης του, καλώντας πάντας σε μετάνοια. Ποιο ήταν το κήρυγμα του Ιωάννου του Βαπτιστού; Ποιο ήταν το κήρυγμα του Κυρίου μας; Μετανοείτε, ίγκυκε η Βασιλεία του Θεού. Αδελφοί μου, σε αυτή λοιπόν την τόσο δύσκολη ώρα και στιγμή, ας οικετεύσουμε τους Αγίους Αναργύρους, τον οποίον η χάρις εκχέεται πλούσια, όπως και όλων των Αγίων, τότε και τώρα και στους αιώνας. Πάντοτε η Εκκλησία θα τεχνουργεί Αγίους. Πάντοτε η Εκκλησία θα είναι η αρχιβάδα που θα προσφέρει στον Θεό ό,τι πιο ιερό και άγιο και χαριτωμένο έχει η ανθρώπινη οικογένεια. Τους Αγίους, τους ενθέους, τους μεγάλους, μικρούς, όλους εκείνους, από όλη τη γη, από κάθε φυλή, γλώσσα, λαό και έθνος, φύλο, τάξη, που εκδέχονται την χάρη του Κυρίου της δόξης. Οι Άγιοι Ανάργυροι και η μητέρα τους Αγία Θεοδότη μας δείχνουν σήμερα τον δρόμο. Και ξέρετε, η χάρη των Αναργύρων δεν τελειώνει ποτέ, είναι ακένωτος, είναι τελεία, γιατί είναι η χάρη του Χριστού που ζει μέσα τους. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριο και ας οικετεύσουμε την αγάπη Του να λυπηθεί τον κόσμο, όλο τον κόσμο, κάθε άνθρωπο σε αυτή τη ζωή, να καταπαύσει την πανδημία που δια της αμαρτίας ημών επήλθε εναντίον ημών, να μας χαρίσει την ιατρική Του θεραπεία και ευλογία, αλλά πάνω απ' όλα να μας χαρίσει μετάνοια, αδελφοί, να μας χαρίσει μεταστοιχίωση και μεταμέλεια, να καταπαύσει το κακό που βασιλεύει και κορυβαντιά στη ζωή μας. Εύχομαι η χάρις των θαυματουργών Αναργύρων και της Αγίας Μητρός των Θεοδότης να μας οδηγεί, να μας αγιάζει, να μεσητεύουν για μας και να φωτίζουν τη ζωή μας πάντοτε. Αμήν γέννητο.